Ελπίζω ότι θα τα χρειαστώ και τα 6 λεπτά. Ελπίζω τουλάχιστον να τα χρειαστώ. Αλλά να τα βλέπω τουλάχιστον. Νομίζω ότι ο κ. Μουζάλας και η κυρία Χριστοδουλοπούλου βάλανε την ουσία που αφορά τον νόμο. Και πρέπει να πω ότι αυτό το νόμο θα έπρεπε να τον έχουμε τουλάχιστον από το 2013 λόγω ελλείψεων του νόμου που είχαμε το 2011. Δηλαδή να τον συμπληρώσουμε. Και συγχρόνως αποκτάει ένα τέτοιο χαρακτήρα γιατί δεν τον έχουμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του. Το δεύτερο κομμάτι του αφορά το εξής γεγονός. Ζούμε μια κατάσταση. Ίσως αν κάνουμε μια πολιτική συζήτηση σε σχέση με τη συμφωνία, σε σχέση με όλα αυτά τα πράγματα που κουβεντιάζουμε, θα ήταν μια σοβαρή συζήτηση, η οποία όμως θα πρέπει να πάρει υπόψη της και το τι γίνεται. Ποια είναι η πραγματικότητα, οι συμφωνίες. Δεν γίνονται, υπάρχουν συμφωνίες, πολλές συμφωνίες που γίνονται επί της πραγματικότητας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, σε αυτή τη λογική, αν θέλετε, θα πάμε. Σεβόμενοι τις αρχές. Να θυμίσω τα εξής. Η συνθήκη της Γενέβης και το αντίστοιχο πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης ορίζει, γιατί το βάλανε αρκετοί συνάδελφοι, ορίζει το ποιος είναι πρόσφυγας και ποια είναι η διαδικασία διαπίστωσής του ότι είναι πρόσφυγας. Αν τη μελετήσετε μέσα, βάζει και τη διαδικασία, αν θέλετε, πριν αποφασίσεις τι γίνεται, με ποιους τρόπους κτλ. Είναι ένα καθαρό κείμενο. Έρχεται και η συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Οδηγία, που επιλύει ορισμένα άλλα πράγματα. Και εδώ, δεν πάμε να βάζουμε στην Ελλάδα, εγώ δεν λέω στην κυβέρνηση, στην Ελλάδα, πώς να σας πω, πρόβλημα. Και να φτάνουμε κιόλας και να λέμε ότι όλα αυτά γίνανε. Δηλαδή ο άλλος καταπατά τη συνθήκη της Γενέβης. Ενώ η Φύρων και οι άλλες χώρες καταπατούν βασικά δικαιώματα σαν να μην υπάρχουν και στο τέλος το πρόβλημα το έχουμε εμείς δηλαδή ότι είμαστε το ζήτημα. Και αυτό να ακούγεται από Έλληνες βουλευτές. Ένα πράγμα που ήθελα να πω είναι αυτό. Το δεύτερο, για να επισημάνω τι υπήρχε μέχρι το τέλος του 2014 στην Ελλάδα ως δομή. Υπήρχε η Αμυγδαλέζα, το Παρανέστη, δύο δομές στην Ξάνθη, μία δομή στην Ορεστιάδα και Κόρινθος. Τι δομές ήταν αυτές? Ήταν δομές κράτησης. Δομή φιλοξενίας δεν υπήρχε. Υπήρχαν δομές κράτησης. Για να ξέρουμε, γιατί όλη η διαδικασία και όλη η λογική πήγαινε προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Γιατί αυτοί που λειτουργούσαν, είτε ήταν πρόσφυγες, είτε ήταν παράτυποι μετανάστες, θεωρούνταν απειλή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Υπάρχουν αυτές οι δομές. Μισό λεπτάκι. Υπάρχουν αυτές οι δομές. Να σας πω, κύριε Κύλια, το εξής. Με τα δικά σας στοιχεία, όχι με τα δικά σας, με πραγματικά στοιχεία, στην Ελλάδα το 2014 περάσαν 75.500 περίπου σε όλες τις δομές στις οποίες ανέφερα. Ήταν πόσο, 4.000, 5.000, 10.000. Δεν ξέρω. Εγώ να σας πω το εξής. Αφαίρεσα μία δομή, τη δομή της Σάμου, η οποία μετατράπηκε από κέντρο κράτησης και σε κέντρο ταυτοποίησης, αλλά να σας πω την δική μου εμπειρία, επειδή έχω πάει και στη Σάμου τον προηγούμενο περίοδο, όχι όταν ήσασταν εσείς υπουργός, πιο πριν, έχω πάει και στην Βίγλα, κάπως έτσι τη λέγανε στην Κομωτινή, πάλι πριν ήσασταν. Και το δυστύχημα είναι ότι πήρα και μια βουλευτήνα, το δυστύχημα του ΣΥΡΙΖΑ, και πήγαμε και τις είδαμε και έκλαιγε επί όλη τη μέρα για την κατάσταση που υπήρχε. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα? Τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Και εγώ αυτό ήθελα να πω. Έχουμε σε πέντε νησιά κέντρα ταυτοποίησης, τα οποία λειτουργούσαν. Έχουμε 28 κέντρα φιλοξενίας. Σε ορισμένα ούτε εγώ είμαι ευχαριστημένος από την κατάσταση. Κανένας μας δεν είναι, αλλά το βελτιώνουμε συνεχώς. Ξεχωρίζω ότι έχουμε 3 κέντρα φιλοξενίας στο ελληνικό, δεν είναι δηλαδή μέσα στα 28, στα οποία σας λέω.
Τα ξεχωρίζω αυτά γιατί σιγά σιγά πρέπει και αυτά να αποσυμπιέζονται. Έχουμε επιπλέον από εχθές παραδόθηκαν άλλα 4 κέντρα φιλοξενίας. Κατασκευάζονται άλλα 5 κέντρα φιλοξενίας. Η ύπατη αρμοστία φιλοξενεί αυτή τη στιγμή με το δικό της πρόγραμμα 2.432. Δεν υπάρχει διαδικασία ανταγωνισμού. Αλλά αυτή τη στιγμή 34.000 άνθρωποι βρίσκονται έστω, αλλά πάντως με αξιοπρεπείς θέσεις φιλοξενία. Αυτό έχουμε κάνει. Λέω, μα βλέπετε καταρχήν ότι δεν αναφέρομαι ούτε στην Ιδωμένη ούτε στον Πειραιά. Δεν είναι μέσα, δεν είναι κέντρα φιλοξενίας, είναι ζήτημα πρέπει να το λύσουμε και μπορεί να μιλάμε σε αυτό, αλλά ξέρετε, εμείς πρέπει να το λύσουμε. Εσείς μπορείτε να μιλάτε σε αυτό, εμείς πρέπει να το λύσουμε. Και ξέρουμε όλες τις παραμέτρους που υπάρχουν. Όπως δεν μπορούμε ποτέ να καίμε τα ξερά, μαζί με τα ξερά, θα τελειώνω αμέσως, να καίμε και τα χλωρά. Υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες κάνουν πολύ καλή δουλειά και βοηθάνε πάρα πολύ. Υπάρχουν και λεγόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά δεν μπορούμε υπό τον όρο των μη κυβερνητικών οργανώσεων να τους βάλουμε όλους μαζί, που διαπράττουν ενέργειες οι οποίες δεν είναι, πώς να σας το πω, δεν είναι αποδεκτές. Τουλάχιστον. Υπάρχουν οι εθελοντές όμως, οι άνθρωποι που χωρίς κανένα αντίτιμο, πώς να σας πω, χωρίς καμία αμοιβή, γιατί ξέρετε ότι το κομμάτι των μη κυβερνητικών οργανώσεων συνήθως είναι, όπως και η ύπατη αρμοστία, είναι αμοιβόμενη. Υπάρχουν οι εθελοντές, θα κάνουν να τους πετάξουμε. Δηλαδή από τη μία μεριά να λέμε η Ελλάδα να πάρει τον Νόμπελ ανθρωπινισμού στα νησιά κτλ. Και από την άλλη μεριά να λέμε αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι και ύποπτοι. Αυτό σας λέω τέλος. Η διαδικασία παροχής ασύλου, αυτό είναι αναντήρητο, είναι εξατοκιμικευμένη διαδικασία. Αυτό το ξέρουν όλοι. Εγώ θα σας πω το γενικό. Έχει εμφανιστεί πάρα πολύ και στην Αμερική, αλλά έχει εμφανιστεί και στην Αφρική πάρα πολύ στις προηγούμενες. Ένας άνθρωπος σε σχέση με μία χώρα μπορεί να είναι ασφαλής ή μπορεί να είναι μη ασφαλής. Ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται από μία χώρα μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτή η χώρα είναι ασφαλής γιατί έμεινε 2 χρόνια, 3 χρόνια, κάτω ρε αδελφέ, πώς να το πω. Και ένας άλλος, δηλαδή ένας Κούρδος, ο οποίος διώκεται, είναι ασφαλής χώρα η Τουρκία για αυτόν? Όχι, σας λέω, είναι. Όχι, βέβαια. Προφανώς. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει με άλλους τύπους. Αυτό θέλω να σας πω, ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαδικασία που να χαρακτηρίζει μία χώρα για όλο τον κόσμο ασφαλής. Αυτό θέλω να πω και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε σε όσο αυτό το είπε. Τα άλλα, τα πολιτικά και τα λοιπά, αν μου δοθεί η ευκαιρία αύριο, θα στα παλά. Ήθελα να σας πω και τους αριθμούς και τα νούμερα και τις δομές, για να καταλάβουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, για ποιο λόγο χρειαζόμαστε να υπάρχουν κάποιο είδους διοικητές, συμβούλια και τα λοιπά σε κάθε κέντρο ταυτοποίησης, σε κάθε κέντρο φιλοξενίας, για να υπάρχει ορθή ροή σε αυτή την κατεύθυνση και για να μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε σαν Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Προσφυγικής, θα έλεγα εγώ, πολιτικής, όλες τις δυνατότητες, τις δυνατότητες που μας δίνουν η αυτοδιοίκηση, τις δυνατότητες που μας δίνει η πρώτη και δεύτερο βαθμού, που δεν υπήρχαν όλα αυτά. Να σας το πω με έναν άλλο τρόπο και να κλείσω. Ο κύριο Τζιτζικώστας έχει δίκιο όταν λέει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να βγει ένα ποσό, νομίμως εννοώ, δεν υπάρχει αντίστοιχος κωδικός, να βγει ένα ποσό από την περιφέρειά του προς τους πρόσφυγες. Έχει δίκιο. Τώρα το λύνουμε αυτό το θέμα. Όπως λύνουμε και άλλα ζητήματα. Άρα νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση εγώ θεωρώ ότι όλοι πλην ενός, πώς να σας πω, όλοι πλην ενός, και φαντάζομαι καταλαβαίνετε ποιος είναι, ποια είναι μια πολιτική δύναμη, πρέπει τουλάχιστον επί της αρχής να ψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Λόγο έχει ο κύριος Δουζίδης.